Που είσαι ο πιο χαρούμενος άνθρωπος, ο πιο δοτικός, ο πιο... Όχι, αλλά σίγουρα είμαι ένας άνθρωπος που αγαπώ τη χαρά. Και δεν νιώθω και τύψεις όταν χαίρομαι. Γιατί να νιώθουμε τις μας, φτάσανε εκεί. Όχι, οι άνθρωποι γενικώς έχουμε μια αυτή... Ειδικά οι πιο παλιές γενιές έχουμε το ότι έχω πάρα πολύ σοβαρά προβλήματα. Με έχουν βρει όλα τα άσχημα του κόσμου και επίσης δεν κοιμόμαστε ποτέ. Βλέπεις άνθρωπο να κουτουλάει και δουλεύει και εμάς και λέει όχι, 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 όχι. Ναι, ναι, αυτό το κάνει και η γιαγιά μου εμένα. Τύψεις. Λέει σκέφτομαι, τύψεις. Ναι, τύψεις γιατί δεν κάνει να ξεκουραζόμαστε, γιατί δεν κάνει να χαιρόμαστε. Πρέπει να είμαστε μονίμως στην πρίζα, δυστυχής και να παλεύουμε για κάτι. Εγώ πάλι θα χαρώ. Και είχαμε και το άλλο που έλεγε, ας πούμε, κάποτε. Δηλαδή, μας πέρασε απεποίθηση μέσα μας, νομίζω, τις νεότερες γενιές, ότι μη χαίρεσαι πάρα πολύ, πολύ με κάτι, γιατί κάτι κακό θα συμβεί. Οπότε στη χαρά ήμασταν όλοι έτσι μετριοπαθώς την αντιμετωπίζαμε, για να μην έρθει κανένα κακό μετά και μας τη χαλάσει. Όλα άμυνες είναι. Και ο καθένας επιλέγει ποια άμυνα. Να είμαι προετοιμασμένος για το κακό ή να χαρώ μέχρι να έρθει. Θα πάρω τη δεύτερη εκδοχή και θα χαρώ μέχρι να έρθει. Από πάντα. Νομίζω από καταβολής κόσμου. Αυτό είναι πολύ ωραίο. Γι' αυτό σου λέω ότι είσαι αισιόδοξος και γλυκός. Και επειδή με τον Δημήτρη γλυκός άνθρωπος και επειδή με τον Δημήτρη Μιόγλου είστε και φίλοι. Πολύ. Και έτσι μου έχει μιλήσει πολλές φορές για σένα με τα καλύτερα λόγια. Δημητράκο, αν θέλεις, έλα να κάτσεις μαζί μας. Μου έχει μιλήσει με τα καλύτερα λόγια και με πολύ πολύ αγάπη. Είναι σαν να σε ξέρω λίγο μέσα από τα μάτια του Δημήτρη. Τότε με αγαπάς πολύ γιατί με τον Δημήτρη έχουμε μια υπέροχη σχέση. Αγαπιόμαστε πάρα πολύ. Ανήκουμε και σε μια πολύ ιδιαίτερη και τρυφερή παρέα, αλλά ο Δημήτρης είναι πραγματικά ένα πολύ ξεχωριστό παιδί και το αγαπώ πάρα πολύ. Είναι. Θέλω να ξεκινήσουμε λίγο με την παράσταση, να μιλήσουμε λίγο για αυτά, για τα ωραία που συμβαίνουν εδώ στην Αθήνα καλοκαιριάτικα, γιατί παίζετε σε έναν πολύ ωραίο χώρο, ενώ ότι μπορεί κάποιος να έρθει να δει την παράσταση και να είναι και έξω, να αισθάνεται και το καλοκαίρι και λίγο τα αεράκι. Είναι λίγο παλιά Αθήνα. Για όσους δεν την έχουν, δηλαδή τα καινούργια παιδιά που δεν ξέρανε ακριβώς πώς ήταν η Αθήνα. Μυρίζει για σεμάκι, έχει λουλούδια γύρω-γύρω η ταράτσα μας. Αναπαυτικές ωραίες καρέκλες, έχει δροσιά και μια πολύ ευχάριστη, πολύ αστεία παράσταση. Δηλαδή, μια μισή ώρα και κάτι παραπάνω, ο κόσμος γελάει πολύ. Εμείς ευχαριστιόμαστε πάρα πολύ γιατί είναι η πληρωμή μας η άμεση. Μετά πάμε και από το ταμείο, αλλά άμεσα πληρωνόμαστε από τον κόσμο και από το γέλιο τους. Είναι μια πολύ ωραία παράσταση του Ρέι Κούνεϊ και είμαστε για μια πάρα πολύ ωραία παρέα μαζί. Είναι φανταστική παρέα, Μαριάννα. Είμαστε, δεν ξέρω. Κολλάμε, δένουμε, είμαστε αγαπημένοι. Έχει έρθει και ο Μάριος εδώ και μας τα έλεγε και αισθανόμαι πραγματικά έτσι ότι αυτές οι συγκυρίες της ζωής, επαγγελματικά να συναντιέσαι με ανθρώπους που μπορείς να μοιραστείς, μόνο ευτυχισμένες είναι αυτές. Κατά πρώτον με τον Βασίλη το Θωμόπουλο και με τον Μάριο τον Αθανασίου έχουμε πάρα πολλά χρόνια κοινής διαδρομής, έχουμε κάνει πολλές δουλειές μαζί. Είχα τη χαρά να ξανασυνεργαστώ με τον Γενατά, ο οποίος είναι ένα υπέροχο πλάσμα και δουλέψαμε πέρσι μαζί και φέτος το καλοκαίρι μαζί και είναι ένα σοφό, ήρεμο, υπέροχο πλάσμα. Είναι τα υπόλοιπα παιδιά μας, είναι η Μαριλένα η Ράδου, είναι ο Περικλής ο Αλμπάνης, ο Πέτσας, ο Βίκτορας, είναι ο Αλέξανδρος, είναι αυτό που μου λέγε πριν ότι γυρικά ναι, Παπατριανταφύλου και θα δω και το όνομα και του χείσμο. Είναι όμοιρος χείσμο. Ποιο ξέχασα κανέναν, όχι παιδιά. Όχι, τα είπαμε όλη τη Μαριλένα Ράδου, την Μαριλένα είπαμε, την είπα. Βίκτορα Πέτσα τον είπαμε. Τους είπαμε όλους. Γιατί έχω πρόβλημα με τα ονόματα. Αχ, και εγώ μεγάλο. Έχω πολύ σοβαρό πρόβλημα, δηλαδή η δυσλεξία μου χτυπάει στα ονόματα. Συστήνομαι και εγώ λάθος πολύ συχνά. Αλήθεια. Ναι, έχω τεντώσει τη χερούκλα και έχω πει Μαρία, έχω πει διάφορα ονόματα. Μόλις θα το τεντώσω και θα πω και Ναπολέον Βοναπάρτης, εκεί θα το αντιμετωπίσουμε πραγματικά. Πιο ειδικά. Επειδή το έχω και εγώ το ίδιο πρόβλημα. Πολύ. Τι είναι αυτό, είναι διάσπαση προσοχής, πιστεύεις? Όχι, είναι. Εμένα ένα κομμάτι της δυσλεξίας. Ας πούμε πάνω στη σκηνή, όσοι με ξέρουν χρόνια, γελάνε πάρα πολύ όταν πρόκειται να πω όνομα. Όνομα, κλαίνε στο έτερος εγώ, που έχω μια σκηνή που λέω δεν ξέρω πόσα ονόματα. Έρχεται ο Τσαφούλας και λέει, αν σου ξαναπεί άνθρωπος τον Τέμπρος θα πεις όνομα μου, λέει, θα τους λες να κοιτάνε τη σκηνή. Είναι ένα όνομα το οποίο βέβαια δεν το θυμάμαι να το πω τώρα, ένας ήρωας από παλιότερο κύκλο, αλλά που αναφερόταν το όνομά του και σε αυτόν τον κύκλο. Και έπρεπε να το πω. Μου το βάζανε σε χαρτί. Μου το λέγανε πριν το πω. Γελάγαν όλοι. Εγώ πάλι με την αγωνία στο μάτι, λάθος. Λάθος. Το καταλαβαίνεις μου. 70 κάτι για να το πω. Την πιο αστεία έτσι στιγμή που μπορείς να θυμηθείς που σου έχει συμβεί στο θέατρο, που αυτό που λέτε εσείς ηθοποιοί, ξέρω εγώ σεντόνια, πώς τα λέτε. Καλέ, εγώ έχω όλα τα είδη πυρκός, μόνο το σεντόνι. Όλοι. Το έχω πάθει σε μια παράσταση, σε μια επιθεώρηση με το Σταμάτη το Φασουλή. Είχαμε κάνει το Τρέντι
και επειδή ακριβώς η δυσλεξία, έχω οπτική επαφή με τα πράγματα, πρέπει να δείξω που έχω κάνει τα κοψίματα, γιατί αυτό το ρόλο μετά θα τον έπαιζε η Τζέννη Μπότση. Mm-hmm. Και πρέπει να δείξω εγώ στην Τζέννη τα κοψίματα, γιατί εγώ έχω κάνει τα κοψίματα. Και όπως κατεβάζω το παλιό κείμενο και της λέω από εδώ μέχρι δεν το έχουμε βγάλει από εδώ, όταν έρχεται η ώρα να πω το νούμερο, έχει έρθει στο κεφάλι μου το κομμένο. Και παλεύω λέγοντας διάφορες ασυναρτησίες σε άπτες στα αραμαϊκά, να το πάω παρακάτω και δεν ερχόταν. Και φωνάζω κάποιος με σταμάτη το κείμενο. Κανονικά έγινε όλο αυτό το χάος. Έκλαιγα τρεις μέρες. Κάποιοι νομίζαν ότι είναι κομμάτι της παράστασης. Ο σταμάτης μου λέει: καλή, δεν πειράζει. Μη σε νοιάζει, δεν τρέχει τίποτα. Και εγώ να κλαίω γιατί εξετέθηναν επανορθώτως. Μαριάννα, καμιά κρίση πανικού σου έχει συμβεί πάνω στο. Δηλαδή, η αγωνία μου εμένα παρακολουθώντας θέατρο που μου αρέσει και πάρα πολύ. Και επειδή έχω πάθει και κρίση πανικού πολλές φορές, είναι αν σας συμβεί εκείνη την ώρα μια κρίση πανικού, που είναι ένα ανθρώπινο πράγμα. Τι κάνετε, σου έχει συμβεί ποτέ να νιώσεις κάτι τέτοιο? Όχι. Κάποια στιγμή παλιά μου είχα μια υπόνοια κρίση πανικού πριν από πάρα πολλά χρόνια σε ένα μαγαζί. Όπου ξεκινώντας και πάρα πολύ κόσμο και θέλω να πάω στην τουαλέτα και πρέπει να περάσω και βασανίστηκα πολύ και ήμουν έτοιμη να γυρίσω και λέω θα κατουρηθείς, δεν γίνεται. Πρέπει να περάσεις. Και πήγα και το νομίζω ότι ήταν μια καλή στιγμή για να καταλάβω ότι μπορώ να μου επιβληθώ σε αυτό το τομέα. Μετά δεν το ξανάπαθα. Γενικώς δεν έχω κρίση πανικού. Λέγαμε πριν ότι κάνεις όμως και τα τελευταία χρόνια έτσι ψάχνεις τον εαυτό σου, προσπαθείς να βελτιωθείς μέσω της ψυχοθεραπείας. Ποιο ήταν εκείνο το σημείο στη ζωή σου που είπες ότι τώρα τελειώσαν τα ψέματα, πρέπει να κάνω κάτι να βοηθήσω τον εαυτό μου? Ήταν στην πρώτη καραντίνα. Που ήμουν ένα βήμα πριν ανέβω στα κεραμίδια. Ναι. Ήμουν σε πάρα πολύ κακή κατάσταση. Ο Δημητρός τα ξέρει αυτά, γιατί ήμασταν σε καθημερινή επαφή. Μιλάγαμε ώρες ατελείωτες και τα ξέρει τα γόρια. Κορίτσι μου, όμορφο. Έπαθες την αρρωστοφοβία του κορονοϊού? Όχι, καλέ. Έπαθες το. Το αντίθετο έπαθα εγώ. Το όλα κλειστά έπαθα. Όλα κλειστά. Να φύγουμε, να ανοίξουμε τις πόρτες, να φύγουμε. Ένιωθα ότι έχουν μπει χέρια και μου πνίγουν το λαιμό. Ότι πρέπει να επανέλθουμε σε μια κανονικότητα, την κανονική κανονικότητα, όχι αυτή που μας λένε. Ναι. Την κανονική κανονικότητα. Δεν μπορούσα. Και με βοήθησε πάρα πολύ. Κατά πρώτον, με βοηθήσανε. Ήμασταν μια ομάδα που κάναμε διαδικασία. Meditation. Το Meditation Group. Yeah. Μετά ήμασταν το. Α, μην το συζητήσουμε το group. Μείναμε λίγοι, οι οποίοι ήταν χειρότερο από τον άλλον. Δηλαδή, αν βρει άνθρωπο τα μηνύματα μετά από χρόνια, θα νομίζει ότι η ανθρωπότητα ήταν κάτι το διαφορετικό. Ο Αλέξανδρος κάνει ψυχοθεραπεία. Ο Αλέξανδρος έχει κάνει στο παρελθόν. Νομίζω ότι όλοι οι σοβαροί άνθρωποι που θέλουμε να εξελιχθούμε, οφείλουμε να επικοινωνούμε με τον εαυτό μας, να τον αποκωδικοποιούμε όσο μπορούμε, για να γινόμαστε κάτι καλύτερο σε αυτή τη ζωή. Γιατί αισθάνομαι ότι αν κάνει ο ένας από τους δύο σε μια οικογένεια, σε ένα ζευγάρι, όχι σε μια οικογένεια, δεν μπορεί όλος να ακολουθήσει. Δηλαδή. Εμένα ο Αλέξανδρος ήταν πολύ. Του το χρωστάω αυτό. Μου το έλεγε καιρό. Πρέπει να κάνεις ψυχοθεραπεία για να αγαπήσεις τον εαυτό σου πιο πολύ, να επικοινωνήσεις με τον εαυτό σου πιο πολύ. Δηλαδή, του το χρωστάω αυτή τη λύτρωση, γιατί έχουμε. Είναι ακόμα ταμπού η ψυχοθεραπεία. Θεωρούμε ότι κάποιος έχει προβλήματα και ότι είναι μουρλός και ότι. Δεν είναι αυτό. Είναι όπως οι γυναίκες δεν κάνουμε παπ, δεν προστατευόμαστε. Απλά δεν είναι όργανα που τα πιάνεις. Αν κάναμε όλη ψυχοθεραπεία, θα ήταν ένας διαφορετικός κόσμος. Τι σε βοήθησε αυτό το ταξίδι έτσι να διορθώσεις το ρόλο σου σαν μαμά? Ένας βασικός λόγος ήταν το ότι είμαι μαμά. Οι μαμάδες, είμαστε εκεί γενικώς οι γονείς, αλλά ειδικά η μαμά, έχει αυτή την απέραντη αγάπη για το παιδί και είναι πολύ εύκολο να καβαλάμε τους ανθρώπους και τα παιδιά μας. Και επειδή συναισθηματικά πάντα έχουμε εμπλοκή επηρεασμού από τους γονείς μας. Δηλαδή, με ένα μάμα εδώ τη μαμά μου τρομένη, κάπως είμαι. Μέχρι να καταλάβεις τι έχεις, μήπως το έχεις προκαλέσει. Είναι για άλλο λόγο. Ότι αυτό και λες, εγώ θα προσπαθήσω το παιδί να μην εξαρτάται από μένα, από να αγαπιόμαστε, να μην εξαρτιόμαστε. Εγώ έχω μια. Με αυτή με την εξάρτηση. Δεν τις αγαπώ τις εξαρτήσεις. Δεν θέλω. Θέλω οι άνθρωποι να αισθάνονται ελεύθεροι. Έχω μεγάλη αγάπη στην ελευθερία. Θέλω να την προσφέρω και να μου την προσφέρουν. Να μπορώ να πω αυτό που έχω να πω χωρίς να αισθάνομαι ότι κάποιος ότι είναι Δαμόκλειος από πάνω και θα μου το πάρει το κεφάλι. Όχι, αυτό είναι λάθος. Λάθος. Δεν θέλω να πω ότι αυτά που λέω εγώ είναι τα σωστά και τα τέλεια. Όχι. Είναι για μένα καλά. Για μπορεί να μην είναι. Είναι όμως και μια γενιά στην οποία ανήκουμε που είμαστε μετά από μια προβληματική γενιά. Δεν είμαστε μόνο στην ίδια γενιά τώρα. Εσύ πόσο είμαστε, σιγά, πόση διαφορά έχουμε, 5 χρόνια.
Δημήτρη. Έλα, όχι, όχι, δεν είναι. Δεν είμαστε. Θεωρούμαστε μία. Εγώ τι λέω. Θεωρούμαστε μία και εγώ τι λέω. Εγώ είμαι 54. Α. Θες να κάνεις λίγο πιο σου φρόνημα. Να σου 50. Πω κάτι. Α, να ναι, σου ναι, ναι. Μα αφού του μιλάω, να θα το σκουντήσω, τι να κάνω, δεν ξέρω. Εγώ πιστεύω πια πως αυτό το θέμα της ηλικίας, οι γυναίκες δεν το κουβαλάμε. Έχουμε απενεχοποιηθεί λίγο από αυτό και καλά κάναμε και εγώ το χαίρομαι πάρα πολύ. Περισσότερο το συναντώ σε άντρες που κρύβουν την ηλικία. Ο καθένας θεωρώ ότι μπορεί να κάνει τι θέλει. Αν κάποιος δηλαδή θεωρεί ότι τον χαρακτηρίζει η ηλικία του, μπορεί να κάνει απόκρυψη. Εμένα που δεν θεωρώ ότι με χαρακτηρίζει η ηλικία μου. Τη λέω και δεν με νιάζει. Είσαι μια κούκλα, αγαπητή, να την πει στην ηλικία τώρα. Και με τη μύτη εδώ να ήμουνα, δεν θα ήταν άλλα τα χρόνια. Τα ίδια χρόνια θα είχα διανύσει. Το θέμα είναι σε κάθε ηλικία που είμαστε να αισθανόμαστε ολοκληρωμένοι, πλήρεις, ότι αγαπιόμαστε, αγαπάμε. Έτσι δεν είναι? Ναι, δεν έχω θέμα με τις ηλικίες. Δεν έχω. Δεν θέλω να το μαυρίσουμε πάρα πολύ. Και πραγματικά, γιατί είναι και η τελευταία μας εκπομπή, δεν θέλω να στεναχωρηθούμε. Αλλά θέλω, επειδή σε άκουγα στις αρχές της εβδομάδας σε κάποιες εκπομπές ότι είχες μια συζήτηση και απάντησες το ερώτημα για την αποφυλάκηση. Μέχρι την εκδίκαση της έφεσης για την υπόθεση του Δημήτρη Λιγνάδη, ο οποίος καταδικάστηκε για τους δύο, για τις δύο από τις τέσσερις υποθέσεις. Θέλω να μου πεις, τώρα που περάσαν οι μέρες, πώς νιώθεις με αυτό το συναίσθημα, πώς νιώθεις με αυτή την απόφαση? Αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο είναι λίγο Ιονέσκο, όλη αυτή η ιστορία. Ακούμε από τον κατηγορούμενο ότι είναι δικαιωμένος. Πώς αισθάνεται κανείς δικαιωμένος όταν έχει καταδικαστεί για δύο βιασμούς, απλά και μόνο επειδή του επέτρεψαν να βγει, το οποίο νομικά μπορεί να στέκει. Δηλαδή, φαντάζομαι, δεν είναι λάθος, αλλά είναι άλλο, όπως λέει και ο Τσαφούλιας, η δικαιοσύνη και άλλο η δικαίωση. Δικαίωση δεν έχει επέλθει. Η δικαιοσύνη του επέτρεψε να βγει, άγνωστο γιατί. Το θέμα δεν είναι προσωπικό με το συγκεκριμένο κατηγορούμενο. Υπάρχουν και άλλοι κατηγορούμενοι που έχουν πράξει τα ίδια και επίσης έχουν βγει. Ενδεχομένως να έχουν βγει με αυτό το στόχο, να πεις ότι δεν είναι μόνο αυτός, είναι και κάποιος άλλος. Δεν με αφορά αν είναι ένας, δύο, τρεις ή πέντε. Κανένας εξ αυτών δεν έπρεπε να είναι εκτός κελιού. Γιατί έχουν βιάσει ανθρώπους και οφείλουν. Όχι μόνο ανθρώπους, μιλάμε για ανήλικα. Οπότε οφείλουν τα πράγματα να είναι στη θέση τους. Οι βιαστές, η θέση τους είναι η φυλακή. Δεν είναι το σπίτι τους, δεν είναι η παροχή χαράς κοινωνικής, όπως έχουμε οι υπόλοιποι άνθρωποι που δεν έχουμε πράξει αυτά. Επίσης, ένα περίεργο πράγμα. Χθες στην Επίδαυρο βγήκε ένα πανό που έλεγε ότι είναι βιαστής. Αυτό το πράγμα, λοιπόν, είναι γιατί δεν είναι ότι έχει στοχοποιήσει κάποιος κάποιον και θέλει να πει. Είναι μια πραγματικότητα. Ο ελληνικός λαός στην παρούσα φάση, δεν το λέω κομματικά, δεν το λέω πολιτικά, το λέω ανθρώπινα. Δεν μπορεί να δεχτεί ότι υπάρχει περίπτωση να κυκλοφορεί ελεύθερος κάποιος που μπορεί να του βιάσει το παιδί. Με το δεδομένο ότι είναι γνωστός βιαστής. Ότι είναι γνωστός βιαστής και είναι γνωστός να τον βγάλουμε έξω. Θα προστατευτώ εγώ, δηλαδή είναι ευθύνη ατομική να προστατευτώ εγώ από το βιαστή, από το να κρατήσει η δικαιοσύνη το δικαστή στη φυλακή. Και βλέπουμε, ας πούμε, αποχώρησε η κυρία Μενδώνη από την παράσταση επειδή βγήκε το πανό που απλώς ανακοίνωνε την απόφαση του δικαστηρίου ότι είναι βιαστής. Αποχωρείς από την παράσταση. Από τη θέση σου, όταν κατηγορήθηκε και όταν αποδείχτηκε ότι είναι βιαστής, γιατί δεν αποχώρησες? Δηλαδή, είναι πολύ εύκολο να αποχωρήσεις από μια παράσταση, αλλά την καρεκλίτσα δεν την αφήνουμε. Τι να σου απαντήσω σε αυτά, συμφωνώ σε ό,τι λες. Ναι, και είναι από τους ανθρώπους που δεν φοβάται να μιλήσει και θα σου πω κάτι. Τι να φοβηθώ, μωρέ? Όχι, όχι. Βλέπεις όμως ότι στον χώρο, Μαριάννα, υπάρχουν και ηθοποιοί, υπάρχουν και συνάδελφοί σου που δεν παίρνουν θέση. Και το να μην πάρεις θέση σε αυτή την περίοδο τη χρονική, νομίζω ότι είναι χειρότερο από το να πάρεις μια θέση έστω και προστατευτική σε κάποιον άλλον. Θεωρώ, επειδή μεγαλώνοντας καταλαβαίνω, βέβαια όλα έχουν ένα όριο, ότι δεν μπορώ να μπω στη θέση κανενός και να ξέρω τι βιώνει, τι περνάει, τι προστατεύει ή από τι προστατεύεται παίρνοντας μια θέση. Καλό είναι βέβαια οι περισσότεροι συνάδελφοι, κατεβήκαμε και στην πορεία, δηλώσαμε την αντίθεσή μας και όχι μόνο οι συνάδελφοι. Δεν είναι μόνο οι ηθοποιοί. Είναι όλος ο κόσμος, βγήκαμε, το είπαμε. Αφορά όλο και τον κόσμο. Και ο αθλητισμός, βγήκαμε κάποιοι άνθρωποι και το είπαμε. Αυτά είναι πράγματα που συμβαίνουν από το σούπερ μάρκετ, στην τράπεζα. Δεν υπάρχει χώρος που δεν έχει κακοποιητές. Απλά πρέπει κάποια στιγμή να αλλάξει ο νόμος. Όσο δεν αλλάζει ο νόμος, δεν θα πάμε μπροστά. Βλέπουμε τέρατα. Μην το συζητάς και όλοι νομίζω και σαν κοινωνία και σαν άνθρωποι, σαν μονάδες και σαν κοινωνία, είμαστε με τους ανθρώπους αυτούς που καταγγέλουν όλα αυτά τα περιστατικά και βρίσκονται πάλι στην ίδια θέση να τα ξαναζήσουν και βλέπουν την εξέλιξη των ιστοριών. Και μιλάμε τους. Για ένα καθεστώς μέσα στις δικαστικές αίθουσες. Τραγικό. Μία κακοποίηση και των θυμάτων με την έννοια. Πες αυτό, ξανά πες αυτό. Γιατί δεν το θυμάσαι? Γιατί δεν το θυμάμαι, βρε χαρά μου?
Εδώ πέρα δεν θυμόμαστε πράγματα που είναι πολύ λιγότερης πληγής και ο οργανισμός, ο άνθρωπος προσπαθεί να το βγάλει για να μην έρχεται συνέχεια σε επαφή μαζί του και πληγώνεται. Και με ρωτάς τώρα, ας πούμε, ξέρω, τι έχει συμβεί εκείνο το δευτερόλεπτο του πανικού, αλήθεια τώρα. Εσύ πήγες και σε μία δίκη, νομίζω. Πήγα σε πολλές δίκες. Πήγες σε πολλές δίκες. Αυτό το συνέστημα, δηλαδή, φεύγοντας από εκεί, τι ένιωθες? Ως επιτοπλίστων ότι η ελληνική δικαιοσύνη έχει πάρα πολλά προβλήματα. Δηλαδή το ότι επιτρέπονται στις δικαστικές αίθουσες να ακούγονται πράγματα τα οποία εγώ με σόκαραν. Δηλαδή έλεγα, δεν μπορείς να μιλάς έτσι έναν άνθρωπο. Δεν είναι ευγενικό. Έχει, αλλά τα δικαστήρια δεν είναι ευγενικά. Και γι' αυτό τα θύματα που λέει, για δεν μίλησες. Έλα να δεις γιατί δεν μίλησε. Έλα να δεις πώς φέρονται στους ανθρώπους που πρέπει να ξαναβιώσουν. Γιατί προσπαθεί ο άλλος. Θες, αυτός είναι ο τρόπος που λειτουργούν οι δικηγόροι, να πρέπει να υπερασπιστούν το δικό τους τον πελάτη, οπότε επιτίθενται προσπαθώντας να αποδείξουν κάτι, το οποίο απλά είναι και πολλές φορές που λέγε-λέγε κάτι μένει. Και αυτό το λέγε-λέγε δεν είναι απαραίτητα αληθινό ή σωστό. Ας έτσι ευχηθούμε ο κόσμος να έχει το κριτήριο από όσα ακούει και από όση πληροφορία παίρνει, να επιλέγει αυτό που θα κάνει την κοινωνία μας καλύτερη τις επόμενες γενιές τουλάχιστον. Ναι, και να προσπαθήσουμε ο ένας με τον άλλο να μην φοβόμαστε, γιατί μόνο ο φόβος μας κρατάει πίσω και το θάρρος θα μας πάει μπροστά. Είσαι ευοπλιστική, τα μάτια σου, το χαμόγελό σου, ο λόγος σου, η ομορφιά σου. Εντάξει, εντάξει, τις έχεις μιλήσει πολύ, Δημήτρη, μια μεγάλη. Καταλαβαίνω γιατί με αγαπάς, δεν μπορεί. Σε αγαπάνε όλοι τόσο πολύ, σε θαυμάζει ο κόσμος τόσο πολύ. Μέσα από τους ρόλους σου, τα θεατρικά σου και φυσικά την προσωπική, τις προσωπικές σου σχέσεις. Είναι θησαυρός, Μαριάννα. Όποιος την έχει ζωή, είναι θησαυρός. Είναι μεγαλύτερη πρίκα. Λοιπόν, κλείνοντας, θέλω να μου πεις και το ωραιότερο δώρο γενεθλίων που έχεις λάβει εσύ ποτέ στη ζωή σου, ποιο ήταν? Δεν θυμάμαι κάτι συγκεκριμένο. Απλά έχω. Γενικώς, εγώ με τις γιορτές και με τα πανηγύρια δεν με νοιάζει. Ναι. Δεν μπορώ να τα ξεχάσω. Με μεγάλη ευκολία. Μόνο του παιδιού μου δεν ξεχνάω. Δεν έχω κανένα. Δηλαδή, μπορώ να πέσω να κοιμηθώ από τις 9, διότι είμαι κουρασμένη. Δεν μου κάνει κάτι. Αλλά έχω παντρευτεί έναν άνθρωπο ο οποίος είναι χαρά. Και τα κάνει όλα γιορτινά. Οπότε τα γενέθλιά μου πιο πολύ τα γιορτάζει εκείνος. Πιο πολύ με οδηγεί στο να ευχαριστηθώ τη μέρα. Η παρουσία του και ο τρόπος που αντιμετωπίζει την οικογένειά μας, τη ζωή μας και αυτά. Εντάξει, θα βάλω τα κλάματα. Όχι καλά, για καλό το είπα. Για καλό, αλλά είναι τόσο γλυκό όλο αυτό το συνέστημα που μακάρι έτσι όλα τα ζευγάρια και όλοι οι άνθρωποι να ήταν καλά. Ξέρεις, τα ζευγάρια νομίζω δεν έχει σημασία αν είναι τέλειοι. Σημασία έχει οι ατέλειες να κουμπώνουν και σημασία έχει ότι ο άλλος είναι ο άνθρωπός σου. Αυτό είναι πάνω από. Γιατί όλοι θα τσακωθούμε, όλοι θα θυμώσουμε, όλοι θα κάνουμε, όλοι θα ράνουμε. Και να κάνει όλα την ατέλεια του άλλου ομορφιά. Ή να τη βλέπει σαν ομορφιά.